Γαλλός. Ολλανδός, έτσι. Είναι ένας Ολλανδός. Γκρούμπεργκ. Άρνο Γκρούμπεργκ, μια εξαιρετική και μοντέρνος. Πολύ μοντέρνος, ένα νέο παιδί, γεννημένο το 71, ζει στη Νέα Υόρκη. Το πρώτο του μυθιστόρημα, γιατί μιλάμε για ένα μυθιστοριογράφο, το πρώτο του μυθιστόρημα, οι Μπλε Δευτέρες, πήρε το πρώτο βραβείο των Ολλανδικών Γραμμάτων και μετά από 3 χρόνια γράφει ακόμα ένα με ένα ψευδώνυμο, το οποίο παίρνει πάλι βραβείο. Μάλιστα. Και θα σας πω πόσο προβοκάτορος του εαυτού του είναι. Για 6 μήνες ανταλλάσσει με τον εαυτό του μέσω εφημερίδας. Ναι, στον ψεύτικο και στον ψεύτικο και τον αληθινό. Ναι. Κατηγορία είναι στον άλλον. Τι σωρινό μωρέ σου που γράψει αυτό, γιατί είναι αυτά τα πράγματα που γράφεις. Και εννοείται ότι κάποια στιγμή αποκαλύπτεται. Δεν τον είχαν ψηλιαστεί όταν γινόταν αυτό. Καμία σχέση. Αφού πήρε και βραβείο. Όχι, θέλω να πω, δεν τον είχαν ψηλιαστεί όταν έκανε την αλληλογραφία. Όχι. Ούτε εφημερίδα δεν πήρε ήδη. Τίποτα. Ωραίο. Γράφει κάθε μέρα στη μεγαλύτερη κυκλοφορία εφημερίδα της Ολλανδίας και γράφει και στον Independent. Είναι, η Τρίζα είναι ένα βιβλίο με μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε το 9-10 από τις εκδόσεις Καστανιώτη και έγινε η διασκευή του από το Εθνικό Θέατρο της Κράκης. Το πήραμε εμείς με τον Κώστατο Φιλίππογλου που σκηνοθέτησε την παράσταση και ανέβηκε πριν από μια εβδομάδα περίπου στο θέατρο Ηλίσια. 3 Νοέμβρη, όχι, πότε. Στις 11 Νοέμβρη στο θέατρο Ηλίσια. Μάλιστα, αυτός ο τύπος που παίζει τι είναι εκεί. Αυτός είναι ένας σύγχρονος πατέρας. Ναι, έχει γιο, έχει γιο σαν και σένα, έχει και κόρη. Έχει μόνο 2 κόρες. Τη Ρίζα σημαίνει. Άστος, έχεις γιο, την κλείτωσες. Ναι, έτσι. Έχω γιο, την κλείτωσες, όντως. Έχει 2 κόρες, ο οποίος μεγαλώνει μόνος του. Μάλιστα. Διότι τον έχει εγκαταλείψει η σύζυγός του. Λοιπόν, τον εγκατέλειψε η σύζυγός του. Οπότε, σαν έχετε στην κόντρα με τα κορίτσια, πώς. Πώς μπορεί να μεγαλώσεις 2 παιδιά και μάλιστα. 2 κορίτσια και εσύ άντρας. Πώς 2 παιδιά του αντιθέτου φίλου. Πώς ένας πατέρας σήμερα μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του συγχρόνου μαζί με τη δουλειά, μαζί με όλα αυτά, για να μεγαλώσει σωστά τα παιδιά του. Και μάλιστα 2 παιδιά που είναι στην εφηβεία, γιατί είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση η εφηβεία, έτσι. Και εκεί, μέσα σε αυτή τη συγκρουσιακή κατάσταση που ζει ο ίδιος, επιστρέφει η σύζυγός του. Μετά από 3 χρόνια. Επιστρέφει σπίτι. Και βάζει τα πράγματα στην τάξη, η σύζυγος τα κάνει. Τα κάνει λίγο χειρότερα. Λίγο χειρότερα. Και μάλιστα επιστρέφει τη σωστή στιγμή που είναι το μεγάλο πάρτι της αποφύσεις της κόρης. Από τον Λύκειο, όπως. Όπου γίνεται κόλαση. Σημαντική στιγμή. Δεν γίνεται καμία κόλαση. Φέρνει απλώς η μικρή κόρη. Το φίλο της. Φέρνει το φίλο της, τον γνωρίζει τον πατέρα. Μόνο και, φίλος... και τι κάνει ο Μάινας πατέρας, μόνο τον γνωρίζει. Ο Μάινας πατέρας είναι διαφορετικός από τον. Όχι, εκεί ο Χοφμέιστερ. Ναι. Ο διανοούμενος, ο εναλλακτικός, ο συμβιβαστικός τύπος, όταν γνωρίζει τον αντίπαλο, που είναι ο φίλος. Πάνε να πάρει την κόρη. Ο φίλος ακριβώς που πάνε να πάρει την κόρη, γίνεται θηρίο. Γίνεται θηρίο, ναι. Γίνεται το θηρίο που κρύβουμε όλοι μέσα μας, όπως λέει. Τα πήρε, δηλαδή.